Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα τεύχη 117 και 118 από το θορυκτό μπίσμαρκ της κασέτης Νέα 200. Στο τεύχος 117 έχουμε, όπως βλέπετε, άλλο ένα μοτέρ που είναι αυτό το μεγάλο που περιστρέφει τον πύργο, το τελευταίο που φτιάξαμε, τα πυροβόλα 480 χιλιοστών. Λοιπόν, αυτό το μοτέρ θα βάλουμε πάνω στον άξονα του ένα γρανάζι που είναι αυτό εδώ. Θα προσέξουμε να μην το βάλουμε από τη λάθος πλευρά και μετά το βάλουμε πάνω στον άξονα, θα προσέξουμε να ευθυγραμμίζεται αυτό το γρανάζι με αυτό το μεγάλο που είχαμε βάλει στα προηγούμενα τεύχη. Και μετά όλο αυτό το μοτέρ θα το βιδώσουμε με δύο βίδες εδώ σε αυτό το σημείο, μία δεξιά και μία αριστερά. Και έτσι μπήκε και αυτό στη θέση του, που είναι, όπως είπαμε, για να περιστρέφει τον πύργο. Λοιπόν, αυτό ήταν το τεύχος 117. Τώρα προχωρήσουμε στο τεύχος 118, που θα βάλουμε το τελευταίο κομμάτι από το σκάφος του πλοίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συναρμολόγηση των κομματιών από τα τεύχη 117 και 118 από το θορυκτό μπίσμαρκ της Χασέτ. Τώρα στο τεύχος 118 έχουμε αυτό εδώ το κομμάτι από το σκάφος που είναι το τελευταίο και μένει εδώ στο πίσω μέρος. Αυτό το κομμάτι ενώνεται με 5 βίδες. Θα βάλουμε πρώτα μία που μένει εδώ στο κέντρο κάτω, να κρατήσει το κομμάτι στη θέση του. Και μετά θα βάλουμε δύο συνδέσμους. Εδώ θα προσέξουμε να τους βάλουμε σωστά. Γράφουν left και right. Και μπαίνουν έτσι αυτοί οι σύνδεσμοι, όπως βλέπετε. Εδώ θα βιδώσω τις δύο βίδες με το μεγαλύτερο κατσαβίδι και τις άλλες δύο με το μικρότερο, γιατί δεν χωράει να τις βιδώσουμε σε αυτό το σημείο που είναι οι σύνδεσμοι. Τώρα και με αυτό το κομμάτι τελειώσαμε και με το σκάφος του πλοίου. Στο επόμενο από ό,τι έχω δει έχει πάλι μία πλακέτα για να κάνουμε ένα τεστ σε όλα τα ηλεκτρονικά. Από ό,τι έχω δει στο τεύχος 120. Θα βάλουμε το μικρό κατσαβιδάκι να μπορέσουμε να βάλουμε αυτές τις βίδες που είναι στο πλάι, γιατί το μεγαλύτερο δεν χωράει για να τις βιδώσουμε. Βάζουμε και την τελευταία βίδα. Και μετά τις φύγουμε όλες. Και όπως βλέπετε, βάλαμε και το τελευταίο κομμάτι από το σκάφος του Bismarck και τελειώσαμε με το σκάφος. Αυτά είχαμε να κάνουμε σε αυτά τα δύο τεύχη, στο 117 και στο 118. Στο 117 βάλαμε το μοτέρ που περιστρέφει τον πύργο με τα πυροβόλα 480 χιλιοστών και βάλαμε και αυτό το κομμάτι που είναι το τελευταίο στο πίσω μέρος του πλοίου. Λοιπόν, αν σας αρέσει το κανάλι μας, κάντε μια εγγραφή και πατήστε και ένα like και θα ξαναπούμε πάλι με τη συναρμολόγηση από τα επόμενα τεύχη. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Γεια σας.